Σήμερα ναι, νιώθουμε βαθιά αισιόδοξοι. Φυσικά η αισιοδοξία μας δεν πηγάζει από την αναμονή των εξαγγελιών της κυβέρνησης, αν και γνωρίζουμε ότι χωρίς τις πιέσεις μας και τις συνεχείς προσπάθειές μας από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, δεν θα είχαν πάρθει ούτε αυτά τα μέτρα. Σήμερα όμως νιώθουμε αισιόδοξοι από την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτήν εδώ την κινητοποίηση. Το τελευταίο διάστημα όλοι ζήσαμε στιγμές που δεν φανταζόμασταν. Μείναμε κλεισμένοι στο σπίτι από υπευθυνότητα αλλά και από φόβο. Γιατί γνωρίζαμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. Είδαμε τις εκατόμβες νεκρών στα ισχυρά οικονομικά κράτη. Είδαμε τους μαζικούς στάθους στην υπερδύναμη της ΗΠΑ. Είδαμε να τσακώνονται κολοσσοί για το ποιος θα φτιάξει πρώτος το φάρμακο αντί να συνεργάζονται. Ερευνητές και επιστήμονες για να φτιαχτεί γρήγορα. Είδαμε τις πόλεις μας άδειες. Μείναμε χωρίς δουλειά, χωρίς να γνωρίζουμε πώς θα ζήσουμε. Μείναμε σπίτι, αλλά δεν μείναμε σιωπηλοί. Τα σωματεία που και σήμερα μπήκαμε μπροστά για την οργάνωση αυτής της κινητοποίησης, πήραμε δεκάδες πρωτοβουλίες. Λογαριαστήκαμε στην ώρα μας με όλα. Δεν περιμέναμε. Από την πρώτη στιγμή διεκδικήσαμε όλοι οι συνάδελφοι να ενταχθούν στα ελάχιστα μέτρα στήριξης. Μέσα στις συνθήκες ανέχειας για χιλιάδες καλλιτέχνες διεκδικήσαμε δεδουλευμένα του Γενάρη και Φλεβάρη. Όλες αυτές οι κινήσεις και η δυναμική που δημιουργήθηκε άσκησε πίεση στην κυβέρνηση και τα Υπουργεία που αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν επέκταση του επιδόματος σε περισσότερους συναδέλφους. Παρ' όλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της τέχνης έμειναν έξω από τις προδιαγραφές που σκόπιμα τέθηκαν. Η πλειονότητα των εργαζομένων σε όλους τους χώρους του πολιτισμού έχουν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα. Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, εικαστικοί, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, λογοτέχνες, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, τεχνικοί, εργαζόμενοι σε εταιρείες παραγωγής και πολλοί άλλοι. Δεν ξέρουμε πότε θα δουλέψουμε ξανά, πότε θα έχουμε εισόδημα ξανά. Με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων, οι χώροι μας θα μείνουν κλειστοί. Αυτό σημαίνει για μας ότι η τελευταία μας αμοιβή ήταν το Φλεβάρι και η επόμενη μπορεί να είναι το 2021. Το αυτονόητο αίτημά μας να μην πεινάσει κανείς, να μην μείνει κανείς χωρίς σπίτι, χωρίς ρεύμα και νερό, φαίνεται ότι δεν είναι αυτονόητο για την κυβέρνηση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όσοι δηλαδή στήριξαν την πολιτική που χτυπά τους εργαζόμενους, τα δικαιώματά τους, την κοινωνική ασφάλιση, τα δημόσια νοσοκομεία, σήμερα μας λένε ότι πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Δηλαδή να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι εργαζόμενοι που μένουν χωρίς ρεύμα. Άλλωστε μιλάμε για την κυβέρνηση που δίνει απλόχερα εκατομμύρια σε καναλάρχες και κλινικάρχες. Ενώ την ίδια στιγμή μας λέει ότι δεν υπάρχουν οικονομικά περιθώρια για εργαζόμενους όπως εμείς που η επιδημία τους άφησε χωρίς εισόδημα. Άλλωστε μιλάμε για την αντιπολίτευση που όταν ήταν η κυβέρνηση σχεδόν μηδένισε τον προϋπολογισμό για τον πολιτισμό φτάνοντάς τον στο εξευτελιστικό ποσοστό του 0,04%. Στη σημερινή συγκέντρωσή μας διεκδικούμε την εξασφάλιση της ζωής μας και της υγείας μας. Γι' αυτό παίρνουμε τα αναγκαία μέτρα προστασίας αλλά δεν σιωπούμε. Συνεχίζουμε το μήνυμα που έδωσαν οι εργαζόμενοι στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς. Και αγωνιζόμαστε για να μην πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς την κρίση. Κάνουμε καθαρό στην κυβέρνηση ότι ο αγώνας μας θα κλιμακώνονται όσο υπάρχουν συνάδελφοι που μένουν απροστάτευτοι, χωρίς να μπορούν να επιβιώσουν. Να σταματήσουν τώρα την κοροϊδία ότι δεν ξέρουν πόσοι είμαστε και ποιοι είμαστε. Στόχο έχουν να βάλουν εμάς τους ίδιους να σκοτωθούμε για το ποιος θα πάρει το 800 ή τα ψίχουλα που θα εξαγγείλουν. Το μητρό καλλιτεχνών δεν γίνεται για να μάθουν ποιοι είμαστε, αλλά για να πετάξουν αυτούς που θα περισσέψουν. Η εξασφάλιση της επιβίωσης όλων μας δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι πολιτικό. Συνάδελφοι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες δώσαμε και δίνουμε τη μάχη ενθαρρύνοντας και ψυχώνοντας ταυτόχρονα με το έργο μας το σύνολο των εργαζομένων όλων των κλάδων που κι αυτοί δοκιμάζονται σκληρά. Ενώσαμε τις φωνές μας με τις διεκδικήσεις των υγειονομικών για ένα καλύτερο σύστημα υγείας που μας αφορά όλους. Βρεθήκαμε έξω από τα σούπερ μάρκετ. Η συγκυρία μας βοήθησε να δούμε πιο καθαρά ποιοι είναι απαραίτητοι στην κοινωνία μας. Απαραίτητοι είναι οι γιατροί και οι υγειονομικοί και όχι οι κλινικάρχες. Οι διανομής και εμποροϋπάλληλοι και όχι οι μεγαλέμποροι.
Απαραίτητο λοιπόν είναι και η τέχνη μας να απευθυνθεί σε όλους αυτούς. Αυτό επιδιώξαμε να κάνουμε. Γι' αυτό και σήμερα ήρθε η ώρα και εμείς να δεχτούμε τη συμπαράσταση από δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες. Μέχρι και χθες μας έστελναν από όλη την Ελλάδα μηνύματα. Ο αγώνας μας βρήκε μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία. Ανάγκασε ακόμα και την ηγεσία της ΓΕΣΕ να στείλει μήνυμα συμπαράστασης. Δεν είναι λίγο αν σκεφτεί κανείς ότι ίσως είναι ο μόνος αγώνας εργαζομένων που δηλώνει τη στήριξή της η ΓΕΣΕ. Ας είναι, ούτε καν έτσι δεν μπορεί να αναμαυρωθεί η πάλη μας. Το μέγεθος της κινητοποίησής μας αναγκάζει να έρχονται ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μας. Εμείς όμως δεν θέλουμε μέσα από τον αγώνα μας να ξεπληθούν πολιτικές και συνδικαλιστικές ευθύνες που μας έχουν φέρει ως εδώ. Θέλουμε η πρωτόγνωρη αυτή κινητοποίηση των εργαζομένων του χώρου να δημιουργήσει ένα μέτωπο από τα κάτω που θα βάλει μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα στενά όρια του εφικτού που βάζει η οικονομία της αγοράς. Μόνο αυτή η διέξοδος υπάρχει στις δύσκολες μέρες που έρχονται για όλους. Ας αξιοποιήσουμε το συμπέρασμα που βγάλαμε. Κανένας δεν μπορεί μόνος του. Η συλλογική όρος, οργάνωση είναι όρος για οποιαδήποτε νίκη. Τα σωματεία όμως είναι εδώ και σήμερα. Είναι εκατοντάδες εργαζόμενοι καλλιτέχνες που ζητούν να μάθουν για τις πρωτοβουλίες μας, αγωνιούν για την επόμενη ανακοίνωση των σωματείων μας. Και σήμερα θέλουμε να απευθυνθούμε για άλλη μια φορά και να απευθύνουμε πρόσκληση να γίνουμε περισσότεροι. Σας καλούμε όλοι να γραφτείτε στα σωματεία. Εμπιστευτείτε τη δική σας δύναμη. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε. Απαιτούμε εδώ και τώρα απαντήσεις στα αιτήματά μας. Τώρα ξέρουμε πώς να τα διεκδικήσουμε. Η οργάνωση της πάλης μας για την επιβίωση είναι και αυτή μια τέχνη. Και σε αυτούς τους 2 μήνες έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτή. Καλή συνέχεια.